Σύντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνουν ο Ριζοσπάστης και το Τμήμα Πολιτισμού της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για να αναδείξουν το καλλιτεχνικό έργο της συντρόφης μα μας, Σοφίας Αδαμίδου. Ο ευνίδιος θάνατός της πριν από ένα χρόνο, στις 12 Ιούνιου του 2021, δεν μας επέτρεψε να τιμήσουμε τη Σοφία όπως θα θέλαμε. Γι' αυτό σήμερα, με την εκδήλωση στην οποία καλέσαμε τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τη Σοφία, θεωρούμε ότι εκπληρώνουμε ένα χρέος, προβάλλοντας μέσα από τα δικά της έργα την καλλιτεχνική της προσφορά και διαδρομή. Μια διαδρομή που είναι βέβαια άρρηκτα δεμένη και καθορίστηκε από την επιλογή της να ενταχθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα από τα φοιτητικά της χρόνια και να το υπηρετήσει μέχρι το τέλος της ζωής της. Δεν κρύβουμε ότι προετοιμάζοντα αυτή την εκδήλωση, γνωρίσαμε κι εμεί καλύτερα την ευρύτητα του έργου που άφησε πίσω τη. Πέρα από τη συγγραφή και διασκευή θεατρικών έργων, διοχέτευσε το πηγαίο ταλέντο τη και σε άλλε μορφέ τη τέχνη, όπω την ποιήση και τη ζωγραφική. Βλέποντα συγκεντρωμένο το καλλιτεχνικό τη έργο, μα λυπεί ακόμα περισσότερο το γεγονό ότι έμεινε ανολοκλήρωτο εξαιτία του πρόωρου θανάτου τη. Πολύ περισσότερο που τα τελευταία χρόνια, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, η Σοφία διένει την πιο όρημη και πιο δημιουργική φάση της καλλιτεχνικής της διαδρομής, έχοντας προσφέρει κυρίως το θέατρο, σπουδαία έργα και διασκευές, με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Αντλώντας έμπνευση από τους αγώνες του λαού, μετέφερε με μεγάλη επιτυχία στη σκηνή, μορφές και στιγμές από την ταξική πάλι στη χώρα μας. Για τη ζωή της, θα αφήσουμε να μιλήσει το σύντομο βίντεο που προετοιμάσαμε για τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε γι' αυτό τους ανθρώπους που μας βοήθησαν να εμπλουτίσουμε τα βιογραφικά της στοιχεία με λιγότερο γνωστές πλευρές της σύντομη ζωή τη και της καλλιτεχνική της δημιουργίας. Για το έργο τη θα ακούσουμε περισσότερα στην ομιλία που θα ακολουθήσει εκ μέρου του Τμήματο Πολιτισμού τη Κεντρική Επιτροπή. Θα θέλαμε εδώ να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό που χαρακτήριζε τη Σοφία για περισσότερο από 30 χρόνια, τη δουλειά τη ω δημοσιογράφος του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ στο Ριζοσπάστη, αλλά και στο 902. Με την πένα τη, άφησε το αποτύπωμά τη σε αυτή τη δύσκολη χρέωση, συμβάλλοντα όχι μόνο στην προβολή τη πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα του κόμματο, αλλά κυρίω στην ανάδειξη τη πρότασή μα για τον πολιτισμό, που εξυψώνει τον άνθρωπο απέναντι στο εφήμερο και αναλώσιμο που κυριαρχεί στι μέρε μα. Αυτό τον πολιτισμό υπηρέτησε και η ίδια με την τέχνη της, βουτώντας σε σύνθετα ιστορικά και κοινωνικά ζητήματα. Εκατοντάδες κείμενα και ρεπορτάζ έχουν την υπογραφή της Σοφίας στις σελίδες του καθημερινού ριζοσπάστη, όπως και στις 7 μέρες το πολιτιστικό ένθετο που για πολλές δεκαετίες συντρόφευε τους αναγνώστες του Κυριακάτικου ριζοσπάστη. Αλλά και στην τηλεόραση συνδύασε αρμονικά και πετυχημένα την αγάπη της για τη δημοσιογραφία και την τέχνη, άλλοτε ως συντελεστή σε ψυχαγωγικές εκπομπές πίσω από τις κάμερες και άλλοτε ως οικοδέσπινα, φιλοξενώντας και συζητώντας με μεγάλες μορφές όλων των ειδών της τέχνης. Αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα είναι η εκπομπή που παρουσίαζε στην τηλεόραση το 1902 με τον τίτλο «Δεν άνθισαν Ματέως» από το 2007 μέχρι το 2011. Έλλη Λαμπέτη, Βάσο Κατράκη, Δημήτρης Ψαθάς, Γιάννης Ρίτσος, Τζέννη Καρέζη, Νίκος Καβαδίας, Στέλιος Καζατζίδης, Μπόστ, Μάνος Χατζιδάκης ήταν μερικοί από όσους βιογράφησε στην εκπομπή της, έχοντας καλεσμένους, σπουδαίους δημιουργούς, όπως ο Βασίλης Κολοβός, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Χρήστος Λεοντής, η Μαρία Δημητριάδη, η Έρη Ρίτσου, ο Κώστας Καζάκος, ο Τίτος Βανδής, η Μπέτη Βαλάση, η Εμιλία Υψηλάντη και πολλοί άλλοι. Κλείνοντας αυτό το σύντομο καλωσόρισμα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθένα ξεχωριστά από όσου βοήθησαν να προετοιμαστεί η σημερινή εκδήλωση. Του καλλιτέχνε και όλου του συντελεστέ που συνοδιπόρησαν με τη Σοφία στο θέατρο. Του μουσικού και τραγουδιστέ που έδωσαν μελωδία και φωνή στα ποίηματά τη. Του συντρόφου που με μεράκι και αγάπη φρόντισαν για κάθε λεπτομέρεια τη εκδήλωση. Την οικογένειά τη που ταξίδευσε από την Κοζάνη για να είναι σήμερα εδώ. Όλου εσά που μας τιμάτε με την παρουσία σας και τιμάμε μαζί το καλλιτεχνικό έργο της αξέχαστης Σοφίας Αδαμίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ.